Γεια σας, γεια σας, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου. Σας δείχνω τώρα αυτά εδώ τα νυχάκια που είναι της κόρης μου. Αυτή παίζει βιολί, οπότε τα κάνουμε πάντα μα πάντα κοντά. Και ακριβώς επειδή πατάει τις χορδές, το ελεύθερο άκρο είναι αυτό που πεθαίνει πρώτο. Χάνεται γενικά το σχήμα. Παρόλα αυτά εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτή τη φορά το κράτησε. Αυτό έγινε χάρη στο σκληρό τζέλ που περάσαμε περιμετρικά το ελεύθερο άκρο. Έχω βγάλει και αντίστοιχα το βίντεο, αν πάτε λίγο πιο πριν θα το δείτε. Λογικά θα αφήσω και ένα link εδώ πάνω για να σας πάει εκεί να το δείτε πως κάναμε αυτό εδώ το συγκεκριμένο μανικιούρ. Σας δείχνω και πάλι και τα δυο χέρια μαζί. Είχαμε πει πως επειδή κάναμε επιμήκυνση στο δεξί της χέρι για 3-4 φορές συνεχόμενα, είχε μακρύνει η βάση του νυχιού. Αυτό φαίνεται ακόμα και δυστυχώς θα είναι και έτσι μέχρι να ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε επιμήκυνση και στο αριστερό, γιατί αλλιώς επειδή τα κόβουμε, τα κοντένουμε πάρα πολύ, επειδή είναι τώρα και σχολική χρονιά, δεν γίνεται αλλιώς, δεν πρόκειται να μακρύνει η βάση με αυτόν εδώ τον τρόπο. Πρέπει να γίνει επιμήκυνση, πρέπει να γίνει μακρύ το νύχι. Μακρύ με την έννοια να υπάρχει κάποιο μάκρος και να μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάτι μήνες αυτό το μάκρος, να νομίζει ο οργανισμός ότι θέλει η βάση μία υποστήριξη, να βγει λίγο υπονύχιο από κάτω για να μακρύνει αυτή εδώ η βάση που έχουμε τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο το καλοκαίρι, επειδή είναι οι μόνοι μήνες που δεν παίζει βιολί τόσο πολύ. Οπότε προς το παρόν αυτό το θέμα το αφήνουμε. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω αυτή τη φορά κάτι άλλο. Λέμε να κάνουμε γαλλικό, αλλά να γίνει αυτό με mermaid εφέ. Όχι mermaid ακριβώς, αλλά είναι μια χρωστική σκόνη πάλι, που είναι χαμέλαιον, είναι από την εταιρεία Amy, θα σας τη δείξω λίγο αργότερα. Προς το παρόν έχουμε κάνει μανικιούρ, έχουμε κάνει το σχήμα του νυχιού, περάσαμε ultra bond πάνω στην επιφάνεια του νυχιού. Αυτή τη στιγμή περνάω μία λεπτή στρώση βάσης, ελαστικής βάσης. Η συγκεκριμένη που έχω είναι από την Global Fashion, η Silicone λέγεται αυτή. Και λοιπόν πάνω σε αυτήν εδώ τη λεπτή στρώση, χωρίς ενίσχυση, προσέξτε, περνάμε κατευθείαν το χρώμα. Έχω επιλέξει αυτό εδώ το γκρι, εσείς βάζετε ό,τι θέλετε. Θα μπορούσε εδώ πέρα να μπει και το μαύρο, αλλά εδώ πέρα το χρώμα θέλω απλά να μπει για να μην διαφανίζει από πάνω η σκόνη, καταλάβατε. Ίσως θα ήταν καλό και χωρίς το χρώμα, εγώ όμως είπα να μην το κινδυνέψω και πέρασα παρόλα αυτά. Αυτό το χρώμα είναι με μία στρώση, οπότε δεν έχασα και τίποτα, χρονικά εννοώ. Και αυτό εδώ το χρώμα θα πρέπει να το καλύψω με μία καλή ενισχυμένη στρώση top. Η επιφάνεια που θα μείνει εδώ πέρα μετά θα πρέπει να είναι τόσο λεία, τόσο καλή, χωρίς κάποιες ατέλειες, ώστε να μην φαίνεται μετά η παραμικρή ατέλεια που θα μπει η σκόνη. Οι σκόνες είναι αυτές που δείχνουν τα πάντα. Η κάθε μικρή σκονίτσα, η κάθε μικρή μπουρμπουλήθρα εκεί πέρα, ό,τι κι αν είναι που δεν θα δώσετε σημασία και θα πείτε ότι «Α, εντάξει, αυτό δεν θα φανεί στη σκόνη, πιστέψτε μου», που θα μπει η σκόνη μετά πάνω από αυτό εδώ, θα φανούν τα πάντα όλα. Αυτό το top που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι μισέας ρευστότητας, να μην τρέχει, να μπορέσουμε να δώσουμε όγκο εδώ πέρα πάνω στο νύχι. Και λοιπόν αυτό το top δεν θα πρέπει να είναι με κολώδη ουσία, επειδή θα βάλουμε από πάνω, θα τρίψουμε τη σκόνη. Θα πρέπει λοιπόν να πολυμερίσουμε πάρα πολύ καλά αυτό εδώ το top και να τρίψουμε τη σκόνη. Αυτή η σκόνη είναι από την εταιρεία Amy, σας έχω πει, λέγεται Χαμέλεον, δεν θυμάμαι το νούμερο που είναι, δεν έχει και πολλές, είναι 4-5 Χαμέλεον εκεί πέρα. Θέλω να ελπίζω ότι σας αρέσει αυτή εδώ η απόχρωση, απλά και αυτά τα νυχάκια τα κάναμε πριν πολύ καιρό, είχαμε κρύο ακόμα. Τώρα βέβαια μέσα στο καλοκαίρι λίγο δύσκολο, αυτό το χρώμα δεν θα το κάνουμε πλέον, θα είναι λίγο πιο ανοιχτές αποχρώσεις.
τη σκόνη την τρίβω κατευθείαν σε όλα τα νυχάκια, οπότε το επόμενο βήμα είναι το γαλλικό. Επειδή εδώ πέρα θέλω να δώσουμε λίγο σημασία σε αυτό που λέω. Τα νυχάκια εδώ πέρα είναι πολύ κοντά. Κάποια από αυτά είναι φαρδιά, πλατιά εννοώ, κάποια όχι τόσο. Και λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει στο σύνολο να φαίνονται λίγο πολύ ίδια. Οπότε εμείς τι κάνουμε, επειδή έχουμε τη σκούρη επιφάνεια και άσπρο λευκό άκρο, ελεύθερο άκρο, μπορούμε λοιπόν με αυτό το ελεύθερο άκρο να ρυθμίσουμε λίγο πολύ το πλάτος όλων των νυχιών. Απλά όταν ζωγραφίζουμε με το άσπρο δεν πάμε πολύ στο πλάι αυτό εδώ το λευκό και οπτικά θα φαίνεται λίγο πιο στενό το νυχάκι. Είναι ακριβώς το ίδιο life hack που είχαμε κάνει τότε σε ένα βιντεάκι που σας είχα δείξει με τα σημεία 0. Απλά δεν χρωματίζουμε αυτά τα σημεία που δεν θέλουμε να κάνουν μπαμ. Μπορείτε φυσικά να περάσετε τη βάση που είναι διάφανη πάνω σε αυτό το νυχάκι, όχι χρώμα. Δεν θα βλέπει κανένας αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια, θα το ξέρετε μόνο εσείς και η πελάτησα. Όπως πάντα στο γαλλικό βοηθάω με το πινέλο που είναι λεπτό, που είναι εκτός μπουκαλιού. Αυτό το μπουκάλι περιέχει ήδη το δικό του λεπτό πινέλο. Δεν είναι όμως τόσο λεπτό όσο το θέλω εγώ εδώ πέρα. Είναι πολύ κοντό το νυχάκι και θέλω εδώ πέρα το χαμόγελο αυτό, τα πλευρά, να τα κάνω πολύ λεπτούλικα. Οπότε όπως πάντα παίρνω ένα άλλο πινέλο που είναι λεπτό. Το λευκό αυτό που ζωγραφίζω, το γαλλικό, είναι από την εταιρεία Amy, White Lotus λέγεται το χρώμα και είναι το χρώμα που περιέχει το λεπτό πινελάκι μέσα στο μπουκάλι. Είναι ειδικό για γαλλικό αυτό. Είπαμε το να το περάσουμε δύο φορές το λευκό επειδή από κάτω η βάση είναι σκουρόχρωμη και ήθελα το λευκό αυτό να είναι πολύ μπαμ. Το μόνο που μας μένει μετά, αφού πολυμεριστούν ξεχωριστά βέβαια και οι δύο στρώσεις αυτές, πρέπει να καλύψουμε με top όλο αυτό το γινόμενο. Και λοιπόν εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Επειδή έχουμε βάλει τις δύο στρώσεις λευκού χρώματος, εννοείται πως αυτό προεξέχει λίγο στην επιφάνεια, οπότε για να γίνει αυτή η επιφάνεια λεία, θα πρέπει να βάλουμε λίγο παραπάνω το τώρα, πρέπει να είναι λίγο ενισχυμένη αυτή η στρώση, οπότε τη βάζουμε ενισχυμένη και βοηθάμε με ένα λεπτό πινέλο να γίνει έτσι όπως πρέπει, να πάει το top εκεί που θέλουμε εμείς. Αν νομίζουμε ότι λείπει κάπου σε κάποια σημεία είναι λιγότερο, απλά θα πρέπει να προσθέσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έβαλα ενισχυμένη βάση πριν, που σας είπα δεν βάζουμε ενισχυμένη στρώση, επειδή ήξερα ότι θα χρειαστώ ενίσχυση και σε αυτό το σημείο που είναι το γαλλικό, το τελευταίο, αλλά και για να μπει η σκόνη, η pigment σκόνη, αυτή η χρωστική, οπότε αυτή η ενίσχυση πήγε εδώ. Εκτός αυτού το νυχάκι είναι πάρα πολύ κοντό, οπότε δεν χρειαζόμαστε τόσο πια 100 κιλά υλικού πάνω εδώ για να μπορέσουμε να πούμε ότι το ενισχύσαμε. Αυτό λοιπόν ήταν το σχέδιο, το ίδιο κάναμε σε όλα τα νυχάκια και στα δύο χέρια, δεν κάναμε κανένα σχέδιο, είναι μόνο αυτό με το γαλλικό. Το μόνο που θέλω να επισημάνω και πάλι στο τέλος, εγώ λιμάρω το ελεύθερο άκρο, ειδικά όταν κάνω το γαλλικό, για να φανεί λίγο πιο σωστό, λίγο πιο γεωμετρικά σωστό, το ελεύθερο άκρο. Σας είχα δείξει λίγο πριν, όταν σηκώνουμε το νυχάκι, φαίνεται το ελεύθερο άκρο λίγο με χρώμα, ενώ όταν το λιμάρουμε με λίμα δεν φαίνεται το χρώμα πάνω στο ελεύθερο άκρο και φαίνεται λίγο πιο όμορφο. Λεπτομέρεια αλλά σημαντική. Μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Βέβαια εδώ πέρα κάνετε εσείς ό,τι νομίζετε. Μερικές φορές ακούω ότι με αυτόν τον τρόπο ξεσφραγίζουμε το ελεύθερο άκρο και καλά. Δεν το νομίζω εγώ καθόλου, επειδή κρατάνε όλα μια χαρά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε μένα.
Οπότε πάντα στο τέλος βάζω λίμα. Εδώ πέρα θέλω να σας δείξω αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια που λέγαμε πριν, το ότι δεν κάνουμε όλο το πλάτος του νυχιού. Βλέπετε, έχω αφήσει κάπου ένα χιλιοστό, 1,5 το πολύ. Δεν φαίνεται αυτό οπτικά και όμως το αποτέλεσμα είναι λίγο πιο συμμαζεμένο. Και λοιπόν θέλω να σας δείξω λίγο το πώς κράτησαν αυτά εδώ τα νυχάκια και τάντα! Φυσικά και βγήκε η σκόνη. Γιατί δεν βάλαμε το Ultra Bond, δεν βάλαμε εδώ πέρα, δεν περάσαμε στην άκρη πριν ζωγραφίσουμε το γαλλικό και λογικό είναι, μας πέταξε όλη αυτήν εδώ τη στρώση που έγινε μετά το γκρι χρώμα που βάλαμε. Και φυσικά ήξερα ότι δεν γίνει κάτι τέτοιο, εξάλλου ήταν στις κόρες μου τα νύχια, δικιά μου είναι ό,τι θέλω την κάνω. Ήταν βέβαια να σας δείξω το τι παθαίνουμε όταν δεν κάνουμε κάποια βήματα, όταν παραμελούμε κάποια βήματα. Λέω δεν κράτησε, αλλά εντάξει, κράτησε μέχρι κάποιο σημείο. Τις 2 εβδομάδες τις έβγαλε, παρόλα αυτά το νυχάκι έχει μείνει το σχήμα του νυχιού, μάκρυνε αρκετά. Αυτό το αποτέλεσμα είναι μετά από ένα μήνα παραπάνω, ένας μήνας και μια εβδομάδα νομίζω είναι εδώ. Την αφαίρεση την κάνω με φρυζά κάρβι 2 και εδώ πέρα φυσικά θυμάμαι ότι όταν φτάνω στο γκρι χρώμα από κάτω από εκεί υπάρχει μία λεπτή στρώση μόνο και οπότε εγώ από αυτήν εδώ τη στρώση θα πρέπει να προσέχω να μην κάνω πολύ απότομες κινήσεις. Σας δείχνω λοιπόν και τα δύο χέρια πάλι. Και πάλι δεν βλέπουμε τρελή αλλαγή ως προς το μάκρος της βάσης, δεν άλλαξε και κάτι. Και σας δείχνω τα νύχια από κοντά για να φανεί ότι το νύχι είναι μια χαρά, δεν έχει πάθει κάτι. Μετά από τόσες φορές που το δουλεύουμε, που πολλές φορές μου λέτε ότι παθαίνει κάτι, λεπταίνει πολύ, όταν κάνετε σωστή δουλειά, όταν κάνετε σωστή αφαίρεση, σωστή επιμήκυνση, σωστή τοποθέτηση υλικού, τα νύχια δεν παθαίνουν τίποτα. Και πάλι εδώ πέρα θα κάνουμε ημιμόνιμο, ήδη έχουμε περάσει Ultra Bond πάνω, έχουμε κάνει μία λεπτή στρώση ελαστικής βάσης και λοιπόν εδώ τώρα θα βάλουμε μία καινούρια βάση που πήρα, είναι της Uno, η Strong βάση από την Uno, έχει μεσαία ρευστότητα, έχει μεσαία ελαστικότητα. Όταν κάνουμε ενίσχυση, επειδή είναι αρκετή η ποσότητα που θα βάλουμε πάνω στο νύχι, δεν πάμε το υλικό πολύ κοντά στα πετσάκια, ούτε πολύ κοντά στα πλευρά. Να μπορέσουμε να έχουμε τον χρόνο για να δουλέψουμε όλο αυτό το υλικό, όλη αυτή εδώ την ποσότητα που θα βάλουμε πάνω στο νύχι και να μην χυθεί αυτό από παντού. Και πάλι, αν νομίζουμε ότι κάπου μας λείπει, θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό εδώ το σημείο και να βοηθήσουμε στον αυτό μας με ένα λεπτό πινελάκι. Όχι με αυτό που είναι από το μπουκάλι, επειδή εκείνο είναι πολύ χοντρό και σίγουρα θα μας κάνει ζημιά. Η αντανάκλαση από την λάμπα είναι αυτή που μας βοηθάει να αυτοελέγχουμε την κατάσταση. Εδώ σε αυτό το βίντεο κάτι όλο καινούργια υλικά σας δείχνω. Λοιπόν, αυτό το μαύρο είναι από Artesio, όπως και το λευκό είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Το έχω δοκιμάσει, εδώ πέρα σας το δείχνω απλά για να καταλάβετε ότι αυτό εδώ το μαύρο θέλει μία στρώση για να καλύψει όλο το νύχι. Δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, αν δεν αντέχει το φουρνάκι σας να πολυμερίσει κατευθείαν μία στρώση, αν είναι λίγο πιο ενισχυμένη, καλύτερα βάλτε το σε δύο βήματα, σε δύο στρώσεις πολύ λεπτές. Αλλιώς εγώ, εφού έχω το φουρνάκι μου μια χαρά, είναι δυνατό, θα το βάλω με μία στρώση και θα το πολυμερίσω για ένα λεπτό. Αν και όπου έχει ξεφύγει το μαύρο χρώμα αυτό, επειδή είναι αρκετά εμφανίσιμο, εννοείται πως θα πρέπει να το αφαιρέσουμε, που συνήθως χρησιμοποιώ μία οδοντοκλειφίδα για τέτοιες δουλειές. Λοιπόν, το σχέδιο που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό εδώ το βαζάκι που το πήρα από Artesio πριν πολύ καιρό, σας το έχω δείξει σε κάποιο βίντεο. Ξανά θα το χρησιμοποιήσουμε, αλλά με μία διαφορετική νότα θα παίξει αυτό τώρα.
Για να έρθουν και να κολλήσουν αυτά πάνω στο μαύρο, θα βάλουμε μία πάρα πολύ λεπτή στρώση βάσης σε αυτά εδώ τα σημεία που θα πάμε και θα κολλήσουμε αυτά. Θα τα ακουμπήσουμε πάνω στην επιφάνεια. Εγώ θα βάλω διαφορετικά μεγέθη αυτά εδώ τα στρογγυλάκια και θα τα πολυμερίσω. Από εκεί και πέρα έχω ένα άλλο καινούριο υλικό που θα σας δείξω. Είναι το Matte Top Coat από την εταιρεία Uno, με το οποίο θα δουλέψουμε αυτήν εδώ τη φορά. Θα ματάρωμε όλα τα νυχάκια που είναι μαύρα. Επειδή έχουμε και κάποια άσπρα, δεν σας τα έδειξα ακόμα, πάνω στο οποίο θα γίνει κάτι άλλο. Θα σας το δείξω λίγο στην πορεία. Θα δουλέψουμε εδώ πέρα προσεκτικά σε όλη την επιφάνεια εννοείται. Θα βοηθήσουμε λίγο να έρθει top, να καλύψει όλες τις περιοχές, τα πλευρά, εκεί πέρα στη στέκα, για να μην μείνει κάτι άβαφο, γιατί στην πορεία θα φαίνεται. Και λοιπόν πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα. Νομίζω πως είδατε, μάλλον βλέπετε όλοι τις ατέλειες που αφήνει αυτό εδώ το ματ. Εγώ το πείραξα λίγο από πάνω για να δω αν αφήνει την λιπαρότητα, γιατί μερικά top, ματ top είναι με κολλώδη επιφάνεια. Δεν ήτανε, απλά είπα να το σκουπίσω μετά με ένα cleanser και έγινε πάρα πολύ ωραίο. Οπότε το συγκεκριμένο, αν έχετε πάρει εσείς, θα πρέπει απλά να το σκουπίσετε και θα γίνει τόσο όσο. Το μόνο που μας μένει εδώ πέρα στο σχέδιο μας, θα πρέπει να γυαλίσουμε αυτά εδώ τα στρογγυλάκια που είχαμε βάλει πριν. Και γι' αυτό εδώ πέρα, τώρα θα πάρουμε ένα top. Εγώ πήρα από την Coty ένα top που δεν έχει την κολλώδη ουσία και απλά αφήνω σταγόνες πάνω εδώ πέρα στα στρογγυλάκια, βοηθάω να απλώσει το υλικό σε όλη την επιφάνεια, την ασημή, και βλέπετε πόσο πιο ωραίο έδειξε το σχέδιο. Λοιπόν, στο δεξί χέρι έχουμε βάψει τα τρία νυχάκια μόνο λευκό χρώμα. Το λευκό αυτό είναι από Artesio και λοιπόν πάνω σε αυτά θα ζωγραφίσουμε μάρμαρο. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε μαύρο χρώμα και λίγο ή top ή βάση, ό,τι ζητάει η ψυχή σας. Αφήνουμε λοιπόν λίγο μαύρο και λίγο top πάνω σε μια βοηθητική επιφάνεια, εγώ έχω μια ζελατίνα, και πάνω στο λευκό εδώ πέρα θα πρέπει να περάσουμε μια πολύ λεπτή στρώση βάση. Προσέξτε, πρέπει να είναι βάση όπως και δίποτε, γιατί πάνω στη βάση θα έρθει και θα απλώσει όλο αυτό που θα κάνουμε στην πορεία. Χωρίς να πολυμερίσουμε αυτήν εδώ τη στρώση βάσης που βάλαμε, που περάσαμε μόλις τώρα, πάμε και βάζουμε λίγο, ανακατεύουμε μία πολύ μικρή σταγόνα μαύρου χρώματος μέσα στη διάφανη, στο διάφανο top, στη σταγόνα διάφανο top που είχαμε αφήσει στη ζελατίνα πάνω. Και λοιπόν με αυτό εδώ το χρώμα, το ημιδιάφανο μαύρο που έχουμε πάρει, που έχουμε φτιάξει μάλλον, πρέπει να ζωγραφίσουμε κάτι ακανόνιστα κύματα πάνω στην λευκή επιφάνεια του νυχιού. Το ημιδιάφανο μαύρο αυτό που έχουμε φτιάξει δεν πρέπει να είναι πολύ σκούρο, αλλιώς δεν θα γίνει το μάρμαρο έτσι όπως είναι στη φύση. Και στην ουσία εδώ πέρα δεν μπορεί να μας πει κάποιος κάτι, επειδή στη φύση το μάρμαρο υπάρχει πολλών ειδών και ζωγραφίζουμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι. Δεν υπάρχουν ίδια μάρμαρα πουθενά. Εδώ ακριβώς είναι αυτή εδώ η στιγμή που δεν βιαζόμαστε. Στην ουσία η βάση, η λεπτή στρώση βάσης που περάσαμε πάνω στο λευκό, μας βοηθάει να έρθει και να απλώσει αυτή εδώ η ημιδιάφανη, μαύρη, ακανόνιστη επιφάνεια, να τρέξει λίγο να πάρει ό,τι σχήμα θέλει στην ουσία. Επίσης, αν νομίζουμε ότι δεν μας αρέσει κάτι, μπορούμε να σκουπίσουμε το πινέλο και να πάμε και να μαζέψουμε από εκεί πέρα το χρώμα και να το πάμε αλλού. Μπορούμε να σκουπίσουμε όλο το νύχι και να το κάνουμε από την αρχή. Είναι νομίζω από αυτά τα σχέδια που όσο πιο ό,τι να είναι θα το κάνεις, τόσο πιο όμορφο θα βγει. Και τώρα, αφού πολυμερίσουμε όλο εδώ το πριν, θα πρέπει να πάρουμε καθαρό μαύρο χρώμα και ένα πινέλο πολύ λεπτό για να δουλέψουμε λεπτομέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε λίγη ένταση στα νερά που ζωγραφίσαμε λίγο πριν. Και τώρα λοιπόν όλοι εσείς που νομίζετε ότι τρέμει το χέρι σας και δεν μπορείτε να κάνετε μία ίσια γραμμή,
Το σχέδιο είναι για σας. Είναι ακριβώς αυτή η φάση που χρειαζόμαστε ένα χέρι που τρέμει. Χωρίς να αλλάξετε την πορεία του κύματος που έχετε ζωγραφίσει πριν, τα νερά που λέμε, θα πρέπει να επισημάνετε με το μαύρο, με το καθαρό μαύρο χρώμα, κάποιες περιοχές. Εδώ, πηγαίνοντας στη γραμμή, θα πρέπει κάπου-κάπου το πινέλο να το κρατάτε στον αέρα, κάπου-κάπου να το πατάτε, η γραμμή να μην είναι ομοιόμορφη, να είναι κάπου-κάπου χοντρή, κάπου-κάπου πολύ λεπτή. Και αυτό εδώ το βήμα το ζωγραφίζω κατευθείαν και στα τρία νυχάκια και αν ζωγράφισα σε όλα, θα το ζωγράφισα πάλι σε όλα τα νυχάκια επειδή σας είπα αυτή είναι η στιγμή που δεν θέλω σταθερές γραμμές. Θέλω να υπάρχει μία ατέλεια γενικά σε όλο το σχέδιο, οπότε και να απλώσει το χρώμα δεν με πειράζει καθόλου. Αυτό ήταν το μάρμαρο, το έχουμε τελειώσει, οπότε αφού πολυμερίσουμε και αυτές εδώ τις γραμμές τις μαύρες που έχουμε φτιάξει, θα πρέπει να τα καλύψουμε με γελιστερό top coat, έτσι είπαμε, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που είναι νυχάκια που είναι μαύρα και έγιναν matte, οπότε στο σύνολο θα έχουμε μία διαφορά και αυτό θα δώσει στυλ στο σύνολο. Θα τα λιμάρω λιγάκι στο τέλος γιατί ώσπου να φτάσουμε στο τέλος έχει χαθεί λίγο το σχήμα. Θα πρέπει να το επαναφέρω εκεί που πρέπει και είμαστε εντάξει. Σας έχω δείξει σήμερα δύο σχέδια, δεν ξέρω λίγο παραπάνω βγήκε το βίντεο, πείτε μου αν σας βολεύει αυτός ο τρόπος ή να είναι λίγο πιο μικρά σαν χρόνος. Να μην πιάνει τόση ώρα εννοώ. Σας δείχνω λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά εδώ τα στρογγυλάκια φαίνονται σαν να είναι στρασάκια και όμως δεν είναι στρασάκια και γυαλίζουν τόσο πολύ που όλοι τη ρωτούσα την Κάτια που τι είναι αυτό, τι υλικό είναι αυτό. Φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!